Αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε στα νέα του Αντένα τον Υπουργό Παιδείας, Πρόδρομο Προδρόμου, για να συζητήσουμε για τα πανωτά κρούσματα που εντοπίζονται στα σχολεία. Κύριε Προδρόμου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Νεοκλέους. Σωρία λοιπόν μαθητών βρίσκονται υπό περιορισμό είτε γιατί βρέθηκαν θετικοί στον ιό είτε γιατί κρίθηκαν στενές επαφές. Πώς επηρεάζεται, κύριε Προδρόμου, από αυτή την κατάσταση η εκπαίδευση? Κοιτάξτε, σίγουρα οι μέρες είναι δύσκολες για όλο τον κόσμο και βεβαίως δεν θα μπορούσε να ήταν εξαίρεση τα σχολεία. Θα πρέπει να επαναλάβω ότι ο αριθμός των κρουσμάτων, των θετικών περιπτώσεων σε διαγνώσεις ανάμεσα στον σχολικό πληθυσμό, δηλαδή μαθητές, μαθήτριες, εκπαιδευτικοί αλλά και άλλο προσωπικό των σχολείων, παραμένει πολύ χαμηλότερος από ότι ο γενικός αριθμός σε όλη την Κύπρο. Δηλαδή το ποσοστό είναι, όπως το καταγράφουμε, όπως παρακολουθούμε τα στοιχεία καθημερινά, περίπου το μισό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας στα σχολεία. Έχοντας πει αυτό, ο χειμώνας έχει φτάσει, κύριε Προδρόμου. Πώς θα τον αντιμετωπίσετε εν μέσω και της πανδημίας? Κοιτάξτε, εμείς ακολουθούμε τις οδηγίες που έχουμε από τις ιατρικές υπηρεσίες στην βάση των συμβουλών που δίνουν οι ειδικοί επιστήμονες, η συμβουλευτική επιστημονική ομάδα του Υπουργείου Υγείας. Δεν αποφασίζουν τα σχολεία ή το Υπουργείο Παιδείας από μόνο του. Και να σας πω ότι βεβαίως ακούμε και εμείς τις ειδήσεις καθημερινά. Η επιδείνωση είναι εδώ. Φαίνεται ότι διαρκεί. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι αποφάσεις συγκροτημένα θα πάρει η κυβέρνηση. Θα σας πω όμως ότι ακόμα και ο αριθμός των επαφών, παιδιά τα οποία πρέπει να μείνουν μακριά από το σχολείο διότι είχαν επαφή με κάποιο κρούσμα, σαν σύνολο, ας πούμε ότι μιλάμε για ένα αριθμό 1000 μαθητών, μιλάμε για ένα αριθμό 1000 στις 108.000. Άρα λοιπόν χρειάζεται ψυχραιμία, δεν είναι αυτός λόγος. Ακούω διάφορους που εισηγούνται να κλείσουν τα σχολεία κλπ. Εάν τυχόν τα νέα παιδιά, ειδικά στις ηλικίες του λυκείου, με την κοινωνική δραστηριότητα που έχουν, την πιο έντονη, το να συχνάζουν σε χώρους όπου είναι και άλλα παιδιά κλπ, αυτό εξαρτάται από το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο, δεν εξαρτάται από τα σχολεία. Άρα λοιπόν, στα σχολεία τι θα γίνει όμως, κύριε Προδρόμου, με το ψύχος, πώς θα το αντιμετωπίσετε? Έχουμε και κάποιες πληροφορίες σε σχέση με αποφάσεις που πήρατε για διενέργεια rapid test. Κοιτάξτε, είναι ένα πράγμα οι κλιματικές συνθήκες, κάτι που ισχύει για όλους μας. Δηλαδή δεν είναι μόνο το σχολείο, και σε άλλους χώρους θα πρέπει να έχουμε διαρκή εξαρισμό. Άρα λοιπόν εκεί που δεν υπάρχουν συστήματα εξαρισμού κατάλληλα θα πρέπει να ανοίγουμε παράθυρα και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε και μέσα στο χειμώνα. Ναι, είναι δύσκολες συνθήκες. Έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο Υγείας και με τους συμβούλους που έχουμε στο Υπουργείο, γιατί έχουμε και στο Υπουργείο Παιδείας γιατρούς συμβούλους, και έχουμε αποφασίσει ότι το υγειονομικό πρωτόκολλο μπορεί να τροποποιηθεί για τις κρύες μέρες, εκεί όπου θα λειτουργεί θέρμανση. Πρώτον, θα ξεκινά μία ώρα πριν τα μαθήματα για να θερμαίνονται οι χώροι. Δεύτερον, στην διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων δεν θα μένουν όλα τα παράθυρα και οι πόρτες ανοιχτά όπως είναι μέχρι τώρα οι οδηγίες, αλλά μόνο ένα ή δύο παράθυρα αναλόγως του χώρου, και θα εξαρίζονται στα διαλύματα για ένα πεντάλεπτο. Γίνεται αυτή η διευθέτηση γιατί πράγματι έρχονται σίγουρα χαμηλότερες θερμοκρασίες. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα δούμε στην πορεία. Τώρα είναι ένα θέμα τα τεστ που έχετε πει. Ναι, έχουμε στην διάθεσή μας το Υπουργείο Υγείας, όπως έχετε ακούσει, έχει φέρει στην Κύπρο αριθμό ελέγχων ταχείας διεκπεραίωσης, rapid test, και αυτά τα τεστ μπορούν να γίνουν και στο σχολικό πληθυσμό. Όμως το κλειδί είναι να βρούμε το εξειδικευμένο προσωπικό που θα τα κάνει. Άρα λοιπόν, με συνεννοήσεις που κάνουμε με το Υπουργείο Υγείας, θα τύχουν μια επιμόρφωση οι σχολικοί ιατρικοί επισκέπτες. Σίγουρα θα κάνουμε ένα αριθμό μαζικών ελέγχων, μαζικά τεστ, ειδικά στις ηλικίες αυτές του Λυκείου και των τεχνικών σχολών, με την επάνωδο μετά τις αργίες των Χριστουγέννων, αλλά και στο ενδιάμεσο δεν αποκλείεται να έχουμε περισσότερα τεστ. Να σας πω όμως ότι
Το και κλείνουμε, κύριε Υπουργέ. Των μοριακών ελέγχων που κάνει το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζεται. Κάθε μέρα γίνονται έλεγχοι. Άκουσα και απόψε στο δελτίο σας να ανακοινώνετε τα αποτελέσματα από αυτά τα τεστ που γίνονται ειδικά για το Υπουργείο Παιδείας. Σωστά. Είχαν βρεθεί 2 κρούσματα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.